Όμως, πάνε πολλά χρόνια από σήμερα, σχεδόν 2,5 αιώνες, όταν στα άγραφα βουνά της Ρούμελης ένα παιδάκι γεννήθηκε. Ήταν άνοιξη του 1772. Ένα τζομπανόπουλο που, αν και ζούσε ανάμεσα στα νιά του πατέρα του, είχε καρδιά λεονταριού. Ήταν ο Αντώνης Κατσαντώνης. Σε σκλαβωμένη πατρίδα μεγάλωνε και από νωρίς κατάλαβε τι σημαίνει χαμένη ελευθερία. Η μοίρα του έπαιξε παράξενο παιχνίδι και παιδί ακόμα φυλακίστηκε στα μπουντρούμια του Αλή. Μα σαν ελευθερώθηκε, συνέχισε τις μάχες που δεν σταμάτησαν ποτέ. Από νίκη σε νίκη πήγαινε και αν λύγησε μια στιγμή, δεν ήταν βόλη που τον χτύπησε, μα η καταραμένη αρρώστια, η ευλογιά. Μαράζωνε το κορμί του και γέμισε θέρμες και οι σύντροφοί του σε απρόσιτη σπηλιά τον έκρυψαν και τον φρόντισαν σαν γιο τους, σαν αδερφό τους. Ο Αλή είχε κινήσει γη και ουρανό να βρει πού κρύβεται ο Κατσαντώνης και ποιος θα του τον μαρτυρήσει. Από προδοσία πήγε ο Αντώνης. Και όχι μία, όχι δύο. Λένε ότι 7 είναι οι εκδοχές της προδοσίας του. Ο προδότης δεν προδίδει για το τίποτα ή για τα όβολα προδίδει ή για τη ζωή του. Έτσι έγινε και εδώ. Οι Τούρκοι κύκλωσαν τη σπηλιά και μετά από άνηση μάχη τους πιάσανε ζωντανούς. Τον Αντώνη και τον αδερφό του του Χασότη. Τους έδεσαν και τους διαπόπεψαν σε πόλεις και χωριά. Τελικός προορισμός, τα Γιάννενα. Ένα είναι πάνω στο Ιτσκαλέ. Μπροστά μου εδώ το τζαμί, το φετιγέ. Και πίσω μου η λίμνη. Στο τέλος της ιστορίας μας. Ξέρετε, όταν μία ιστορία τελειώνει, άλλοι θα είναι ευτυχισμένοι και άλλοι θα είναι μες στο κλάμα και την πίκρα. Εδώ, ο ευτυχής είναι ο Αλή Πασάς. Πέφτουνε σωρό. Είναι ο νικητής. Είναι αυτός που συνέλαβε τον Κατσαντώνη. Στα μπουντρούμια όμως, ο Κατσαντώνης μαζί με τον Χασιώτη προσπαθούσαν, κοιτώντας ο ένας τον άλλον, να πάρουν τα κουράγια τους. Τελείωσαν τα πάρτι, έδιωξε τους αγάδες, έμεινε μόνος του. Και αυτό που ήθελε ήταν να μιλήσει στον Κατσαντώνη. Έδωσε εντολή, φέρτε ρε τους Κατσαντωνέους. Και τους φέρανε, σαν κατεμένους. Τους έριξαν κάτω μπροστά του, σαν να προσκυνάνε. Μα του Αντώνη το πρόσωπο ποτέ δεν είδε το χώμα. Όλο κατάματα έβλεπε τον Αλή. Εσύς, ρε Ζουλάπη, ο Κατσαντώνης. Εσύ είσαι που μου φάγες το Βελιγκέκα. Που σκότωσες τους μισθούς τζοκανταρέους και σπαΐδες. Εγώ, Πασά μου, μαζί σου τίποτα δεν έχω. Εγώ για την πατρίδα μου πολεμάω. Μα τα έχεις εσύ με την πατρίδα μου, τα έχω κι εγώ μαζί σου. Μικρό σε βρίσκω, ρε. Πού βρήκε και φόλιασε τόση παλικαροσύνη σε ένα τέτοιο φθενό κορμί? Δεν έχει αξία το κορμί. Δεν έχει αξία το κορμί, Πασά μου. Μόνο τι κρύβεις μέσα σου. Ποιος είναι ο σκοπός σου και τι θες να κάνεις σε τούτη τη ζωή? Άρε, Κατσαντώνη, έχασες τη ζωή σου ολόκληρη για το τίποτα. Εδώ, μωρέ, είναι η αξία, εδώ είναι τα αξιώματα. Άσε, Πασά μου, διαπραγματεύεσαι πράγματα που δεν είναι δικά σου. Εγώ, πάνω στο βουνό, για μια Ελλάδα παλεύω. Για μια Ελλάδα που φτάνει από ψηλά τη Μακεδονία μέχρι κάτω το Μοριά. Σκύλια σου, Αλής. Δεν ήθελε να ακούσει άλλο. Πάρτε τον από εδώ, ρε. Πάρτε τον.
τους ξανά στείλε στα μπουντρούμια. Φωνάζει τους αγάδες, φωνάζει τους σερασκέριδες και τους τσογανταρέους και τους βάζει κάτω. Κοπιάστε, κοπρόσκυλα, να δείτε τις προκοπές σας. Τον είδατε, ωραία, τον Κατσαντώνη. Τέτοιο παλικάρι, τέτοια γενναιότητα, λίγο να του μοιάζατε, λίγο να του μοιάζατε. Τώρα δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Θα ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, στα μαξιλάρια του Σουλτάνου. Και εσείς γύρω μου, αυλικοί μου. Δείτε, μωρέ, πώς είναι τα παλικάρια τα γενναία. Δείτε μήπως και του μοιάσετε. Τόσο δά, ωραία, τόσο δά που να πάρει. Και έμεινε ολομόναχος. Έμεινε ολομόναχος για να σκεφτεί. Καλώστενε, καλώστενε. Σ' ήθελα, μωρέ, εδώ δίπλα μου. Είσαι άρρωστος τώρα, το βλέπω. Μα ξέρεις, εδώ στο σαράι έχουμε γιατρούς μεγάλους. Θα θεριέψει το κορμί σου, θα σταθεί στα πόδια σου, θα ξαναπιάσεις το γιαταγάνι στα χέρια σου. Και μετά, εσύ και εγώ θα κάνουμε θαύματα. Εδώ θα σε βάλω να κάθεσαι. Θα σε κάνω πασά στην Άρτα και στα Γιάννενα, στο Βάλτο και στα Άγραφα. Όλο το αρματολίκι θα είναι δικό σου. Να μου μείνει εμένα ελεύθερος χρόνος. Να ετοιμαστώ. Να πάρω τους τζοχανταρέους να φύγω για την Κωνσταντινούπολη. Να γίνω σουλτάνο στη θέση του σουλτάνου. Δεν θα νοιάζεσαι για τίποτα. Όλα επάνω μου θα τα σηκώσω. Μόνο προσκύνα. Μπες στο δοβλέτι μου. Γίνε ένα με μένα. Δεν θέλω να σε χαλάσω, ρε Χατζαντών. Δεν θέλω. Δεν θέλω να σε χαλάσω με τίποτα. Τ' άκουγε ο Κατσαντώνης με περίσσια προσοχή. Παπασά μου, καιρός να φεύγεις από την Ήπειρο. Γύρνα στον τόπο σου. Πήγαινε να γίνεις πασά στο Τεπελένη. Εδώ είναι Ρωμιοσύνη. Τη Ρωμιοσύνη βάλαμε μπρος και τη χαλάμε. Δεν θα υπάρχει σε λίγο. Πασά μου, τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Η Ρωμιοσύνη είναι πνεύμα. Είναι του Φεκιά. Είναι νίκη. Και δεν πεθαίνει ποτέ. Ούτε μπορείς να τη χαλάσεις εσύ. Ο Πασάς σώπασε. Νευρίαζε και θαύμασε. Σηκώνεται όρθιος ο Κατσαντώνης και του λέει, άκου Πασά μου, να τελειώνουμε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Χάλασέ με, γιατί αν δεν με χαλάσεις εσύ, θα σε χαλάσω εγώ. Τελειώνεται. Πάγος έπεσε μέσα στην αίθουσα. Τους πήραν και τους κατεβάσαν στα υπόγεια. Ο Πασάς ζήτησε να μείνει μόνος του. Μόνος του και σκεπτικός. Είχε σκυλιάσει. Τότε του ήρθε η ιδέα. Να το δώσει στους γύφτους. Στους σιδεράδες. Φωνάξε, ελάτε εδώ ρε Μούργη. Πάρτε τούτα τα γρόσα και πάρτε τον Κατσαντώνη. Πάρτε και τον αδερφό του και τσακίστε τους. Σπάστε τους τα κόκαλα ένα-ένα. Οι γύφτοι άπλωσαν. Βγάλαν τα σφυριά και τα μόνια και κοπάναγαν τα κόκαλα. 6 ολόκληρες ώρες. Κομματάκι, κομματάκι, τα κορμιά τους ματώσανε. Μούγκα τα παλικάρια, κραυγή δε βγάλανε, δάκρυ δε χύσανε. Μέχρι που οι γύφτοι βαρέθηκαν. Βαρέθηκαν τα βασανιστήρια. Τους σήκωσαν, τους βάλαν σε δύο ψάθες και τους ξαναγύρισαν στα μπουντρούμια. Δεν ήταν ύπνος αυτός που κάναν τα αδέρφια. Μόνο ήταν ένα όνειρο. Ήταν ένας εφιάλτης. Μες στη νύχτα πήγε να πάρει μια βαθιά ανάσα ο Κατσαντώνης. Μια ανάσα που του φύγει η ψυχή από μέσα και έμεινε νεκρός. Την άλλη μέρα το πρωί οι γύφτοι κατέβηκαν στα μπουντρούμια. Ψάξαν να βρουν τον Κατσαντώνη και τον βρήκαν.
κορμάκι του είχε ξεψυχήσει. Μα δεν στεναχωρήθηκαν καθόλου. Απ' την προηγούμενη το είχαν κανονίσει να το πουλήσουν σε έναν Εβραίο. Μη χάσουνε τα γρόσια. Οι Εβραίοι το είχαν καταλάβει. Ήταν δημοφιλής ο Κατσαντώνης. Θα βγάζανε λεφτά από το πτώμα του. Και τον πήραν. Τον τύλιξαν σε μια ψάθα και τον φέραν εδώ, στον πλάτανο, δίπλα στο τζαμί, στο Καλούτσεσμε. Και τον έβγαλαν σε δημόσιο προσκύνημα. Περάστε, χριστιανοί, δυο γρόσα για τον Κατσαντώνη. Και απέρναγε κανένας Τούρκος, τους λέγανε δυο γρόσα για να τον φτύσετε. Τέτοια ξεφτύλα. Αναστατώθηκαν τα Γιάννενα. Πλερωτικό προσκύνημα έγινε αιτία να αρχίσει να βράζει το καζάνι του θυμού των χριστιανών. Η αγανάκτηση και απ' την άλλη οι Τούρκοι να χαίρονται την εκδίκησή τους. Όπου να είναι, οι δυο ομάδες θα συγκρούονταν. Το είπαν στον Αλή και τους φώναξε. Πάρτε ωραία το κουφάρι, τσουβαλιάστε το και πετάχτε το στη λίμνη. Μα πρόφτασαν. Δυο άρχοντες Έλληνες, δυο λεφτάδες, δυο προύχοντες. Ο Σταύρος Τσιαπαλάμος και ο Κώστας Μαρίνος. Πήγαν στον Αλή θαρετά και του τόπαν. Πάρτα Αλή τα γρόσα και δώσε μας το Κατσαντώνη. Να το θάψουμε, να είναι στην ειρήνη, στην υπόλοιπη ζωή του. Τα πήρε ο Αλή, άλλο που δεν ήθελε. Πληρώσαν και τους Εβραίους. Το πήραν το κορμάκι. Λυσία του Άι Θανάση. Το προάβλιο και τον θάψανε. Εδώ, στην Μητρόπολη των Ιωαννίνων. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα. Ποιοι εκείνοι είχαν κατέβει όλα του τα παλικάρια και είχαν σκορπιστεί μέσα στα Γιάννενα. Παρακολουθούσαν βουβά. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Τα βάσανα και το θάνατο του αρχηγού. Και ένα βράδυ, μια-δυο μέρες μετά την κηδεία, μπήκαν εδώ, στο προάβλιο του Άι Θανάση, ξεθάψανε το κορμάκι του Κατσαντώνη, το πήραν αγκαλιά και το περάσανε από τη λίμνη. Και από εκεί κατεβήκαν τα τζουμέρκα και φτάσαν στα Άγραφα. Σε μυστική ραχούλα το θάψανε. Δεν βάλανε σταυρό, μηδέ κοτρώνει από πάνω. Γιατί ο Κατσαντώνης για τάφο του έχει όλη την Ελλάδα. Δεν άφησε κληρονομιά. Μηδέ μάλαμα, μηδέ χρυσάφι. Μηδέ διαμαντικά, μηδέ κοπάδια και χωράφια. Μόνο άφησε μικρές φλογίτσες. Τόσες δα. Φλογίτσες ελευθερίας. Που φυτευτήκανε μέσα στις ψυχές των παλικαριών. Και με τα χρόνια ενωθήκανε. Και έγινε η μεγάλη πυρκαγιά της ελευθερίας. Ήταν τα βιλαέτια και οι νταϊφάδες από το θάνατό του. Και αντί να φέρουν απελπισία, θέρμαναν τις ψυχές των καπεταναίων και των κλεφτών. Μέχρι που λίγα χρόνια μετά έγινε η Επανάσταση του 21. Και αν σήμερα εμείς κυκλοφορούμε ελεύθεροι στις μεγάλες πόλεις και αν τραγουδάμε ό,τι τραγούδι μας έρθει στο κεφάλι και αν απαγγέλουμε ποίηματα και αν αγαπάμε και αν μισούμε και αν δεν φοβόμαστε τη ζωή που πέρασε από πάνω μας αλλά και τη ζωή που έρχεται, τη χρωστάμε σε μια χούφτα από ανθρώπους που τότε, στα μαύρα σκοτεινά χρόνια, στα χρόνια του θανατικού, σηκώσαν ψηλά το κεφάλι κι είδαν ένα κομμάτι γαλάζιου ουρανού και ονειρεύτηκαν μια Ελλάδα ελεύθερη και μας τη χάρισαν. Μα να θυμάστε, πατριώτες μου, η ελευθερία θέλει γερά χαμνά, θάρρος και τόλμη.